εδώ πέρα και για την προσοχή σας. Η εν λόγω παρουσία αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην ειδική αγωγή. Είναι έτσι ένα εγχείρημα που θέλει να παρουσιάσει τις οπτικές για το προαναφερόμενο ζήτημα. Την εργασία αυτή την κάναμε σε συνεργασία με τον κύριο Φράγκο. Να διευκρινίσω εδώ ότι είμαι κοινωνική λειτουργός και εγώ και ο κύριος Φράγκος επίσης. Είναι συνάδελφος. Εργαζόμαστε και οι δύο στο Κεδασί Ροδόπης, οπότε ασχολούμαστε με την ειδική αγωγή. Ας περάσουμε έτσι λίγο στην εισαγωγή. Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη και η τεχνολογία αναπτύσσονται ταχύτατα, φέρνοντας έτσι επανάσταση στη ζωή των ανθρώπων και διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους. Η ραγδαία λοιπόν εξέλιξη αυτή των νέων τεχνολογιών οδήγησε στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας. Μεταξύ αυτών είναι έτσι η οικονομία, η πολιτική και η εκπαίδευση. Η πρόοδος λοιπόν που σημειώνεται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει το εκπαιδευτικό τοπίο και έτσι δημιουργεί νέες προοπτικές και δυνατότητες στον τομέα αυτό συνολικά. Τα ωφέλη λοιπόν της τεχνικής τεχνολογικής ανάπτυξης με κορονίδα έτσι την χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην ειδική αγωγή έχουν συμβάλει στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και της παροχής εξατομικευμένης μάθησης. Παρατηρούμε βέβαια ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας γύρω από το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση έχει στραφεί ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της ειδικής αγωγής. Τι είναι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι να δώσουμε ένα σύντομο ορισμό σύμφωνα με το American Heritage Dictionary. Είναι η ικανότητα ενός υπολογιστή ή κάποιας άλλης μηχανής να εκτελεί εκείνες τις δραστηριότητες ή τις εργασίες που απαιτούν βασική νοημοσύνη, στοιχειώδη ευφυΐα. Δηλαδή να μπορούν να ακούν, να μιλούν, να γράφουν. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην ειδική αγωγή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, εμείς μέσα από την παρούσα έρευνα προσπαθούμε να απαντήσουμε όσο γίνεται στο παραπάνω ερώτημα, αναδεικνύοντας έτσι τις απόψεις των επαγγελματιών του χώρου, σχετικά με το πώς η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο μπορεί να γίνει εφικτή, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και εστιάζοντας κυρίως στις δυνατότητες και τις προοπτικές του εν λόγω εγχειρήματος, τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν και στις προκλήσεις και τους περιορισμούς. Μεθοδολογία της έρευνας. Έτσι, η παρούσα έρευνα είναι μια ποιοτική, έχει ακολουθήσει μια ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, στηριζόμενη στις αρχές της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση συνεντεύξεων ημιδομημένου τύπου ως το πιο συναφές μεθοδολογικό εργαλείο. Η ανάλυση των απαντήσεων βασίστηκε στην αξιοποίηση της ανάλυσης περιεχομένου. Το δείγμα μας αποτέλεσαν 10 επαγγελματίες που εργάζονται σε δομές ειδικής αγωγής και είναι διαφορετικών ειδικοτήτων. Έτσι, πιο συγκεκριμένα υπήρχαν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και εκπαιδευτικοί προσχολικής, δημοτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ας περάσουμε έτσι στα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία παρουσιάζουν έτσι μεγάλο ενδιαφέρον και σημαντικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ έχουμε μερικές έτσι ενδεικτικές απαντήσεις που έδωσαν οι συνεντευξιαζόμενοι κατά τη διαδικασία έτσι της έρευνας. Στο ερώτημα πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο απασχόλησής σας και ζητήσαμε να μας δώσουν και κάποια παραδείγματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε έτσι τις παρακάτω απαντήσεις. Η πρώτη είναι, ένας συνάδελφος απάντησε, ας υποθέσουμε ότι ένας μαθητής δυσκολεύεται με τις μαθηματικές έννοιες, μέσω λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ασκήσεις και στοχευμένη ανατροφοδότηση, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κατανοήσει τα δύσκολα θέματα με δικό του ρυθμό. Άλλη απάντηση της που λάβουμε ήταν ότι τα ευφυή συστήματα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση και παρακολούθηση της πρόοδου των μαθητών.
Ας φανταστούμε λοιπόν ένα σενάριο όπου ο μαθητής γράφει ένα τεστ φυσικής. Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αξιολογεί αμέσως τις απαντήσεις του, παρέχει άμεση και λεπτομερή ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτικό και έτσι μπορεί με τα δεδομένα που έχει άμεσα στα χέρια του εκπαιδευτικός αλλά και ο μαθητής να ακολουθήσουν τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας. Για παράδειγμα, έτσι, μία μαθήτρια με προβλήματα όρεσης χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που μετατρέπει το κείμενο σε ήχο. Εδώ βλέπουμε ότι μία μαθήτρια με αισθητηριακές δυσκολίες μπορεί να έχει πρόσβαση, ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση ανάλογα με τις δικές της ανάγκες. Παρακάτω, στο ερώτημα που κάναμε στους συναδέλφους, ποιοι πιθανοί κίνδυνοι και προκλήσεις κατά τη γνώμη σας μπορεί να προκύψουν. Πήραμε κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις, τις οποίες σας παρουσιάζουμε. Με ανησυχεί πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μας. Δεν ξέρω αν έχουμε την τεχνογνωσία να χρησιμοποιήσουμε τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με το βέλτιστο δυνατό και ασφαλή τρόπο. Για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης απαιτείται εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός στα σχολεία. Άρα και σημαντικοί οικονομικοί πόροι που πρέπει να επενδυθούν. Και προχωράμε τώρα στις δυνατότητες προοπτικές μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που πήραμε. Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας έτσι την προσβασιμότητα. Εξατομικευμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες του κάθε μαθητή. Έχουμε εδώ τις πλατφόρμες προσαρμοστικής μάθησης. Επίσης, έχουμε την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή που ταιριάζει στις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε μαθητή. Έτσι, οι τεχνολογίες που υποστηρίζονται από τη τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δώσουν δυνατότητα στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, έχουμε τη διευκόλυνση συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, αλλά δασκάλων και γονέων και δαιμόνων μέσα από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, στο πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευσης, ξέρουμε πως η αποτελεσματική συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι κάθε άτομο εμπλέκεται στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, λοιπόν, μέσα από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύεται η επικοινωνία σχολείου και οικογένειας άμεσα. Και επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλατφόρμες όπου οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Έχουμε επίσης βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της προόδου των μαθητών μέσω των αξιολογήσεων που μπορούν να επιτευχθούν με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκτήσουν χρήσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις των μαθητών, να εντοπίζουν τα κενά στις γνώσεις τους και προσαρμόζοντας ανάλογα με τα δεδομένα αυτά τις στρατηγικές διδασκαλίας που θα ακολουθήσουν. Επίσης, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δίνει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση μέσω της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Η τεχνολογία, λοιπόν, μπορεί να συνδράμει στην επέρβαση γεωγραφικών περιορισμών. Πολλοί μαθητές μπορεί να βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές και να είναι δύσκολη έτσι, η πρόσβασή τους σε σχολικές μονάδες ή λόγω συνθηκών να μην μπορούν να είναι στο σχολείο φοιτησής τους, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία υπέρ μας και οι μαθητές όπου και αν βρίσκονται να μπορούν να έχουν ποιοτική εκπαίδευση. Συνεχίζουμε λίγο με τα ηθικά ζητήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων. Με σημαντικότερο τη διασφάλιση του απορρίτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αδιαφυσβήτητα αποτελεί ένα σημαντικό ηθικό ζήτημα, το οποίο χρήζει ουσιαστικής αντιμετώπισης. Οι χρήστες σίγουρα θα πρέπει να βρουν μεσύνεση και υπευθυνότητα, ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης των στοιχείων που θα καλούνται να διαχειριστούν. Σημαντικό επίσης ζήτημα αποτελεί και η κατανόηση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων από τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και της εξαγωγής συμπερασμάτων αναφορικά με τον τρόπο διδασκαλίας.
Οπότε είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρχει διαφάνεια στους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται, τόσο κατά τη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων, όσο και κατά τη διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε σε περιπτώσεις εξατομικευμένης διδασκαλίας, όπου εφαρμόζεται. Και προχωράμε στις προκλήσεις έτσι, που προκύπτουν από την εφαρμογή του εν λόγω εγχειρήματος. Σίγουρα η εκπαίδευση και η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ζητήματα διαχείρισης και εφαρμογής συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προκύπτει η ανάγκη λοιπόν τόσο οι παιδαγωγοί όσο και οι μαθητευόμενοι να έχουν βασικές γνώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση δεδομένων, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με θετική στάση, κριτικό πνεύμα και διαδολογικά συνετό τρόπο και να αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητές της. Επίσης, έχουμε την πρόκληση όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους, γιατί θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία θα καταρτήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Μια άλλη πρόκληση έτσι που προκύπτει είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον επικουρικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποιώντας πως δεν αντικαθίσταται ο ρόλος του δασκάλου, η ανθρώπινη εμπειρία και η αξία του. Αντίθετα, έρχεται για να συμβάλλει, να υποστηρίξει το δάσκαλο, να το διευκολύνει, να το εξοικονομήσει χρόνο και να μπορέσει έτσι να είναι περισσότερο έτσι, υποστηριγμένος στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Και συμπερασματικά, να πούμε πως η τεχνητή νοημοσύνη στην ειδική εκπαίδευση είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και στην ένταξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Ωστόσο, η εφαρμογή της οφείλει να είναι σχεδιασμένη προσεκτικά, η πορεία της να παρακολουθείται τακτικά και να διασφαλίζεται ο ηθικός και αποτελεσματικός τρόπος επίτευξης των στόχων. Και κλείνοντας, θέλω να δούμε δύο φράσεις σημαντικών ανθρώπων. Από τη μία έχουμε τον Νέλσον Μαντέλα που λέει ότι η εκπαίδευση είναι το πιο δυνατό όπλο το οποίο αν το χρησιμοποιήσει μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και το άλλο είναι του Τόμας Έντινσον που λέει ότι υπάρχει τρόπος να το κάνουμε καλύτερα, ας το βρούμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής πρόοδου, η εκπαίδευση κατέχει το κλειδί για τη διαμόρφωση ενός ευημερούντος μέλλοντος, αγκαλιάζοντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας τα ωφέλη της και περιορίζοντας τους κινδύνους της, μπορούμε να εξοπλίσουμε και να ενδυναμώσουμε την επόμενη γενιά για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η εκπαίδευση θα λειτουργήσουν χέρι-χέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.